η τέλεσης των εγγενείων του Οβιδουργίου Μποδοσάκη έγινε την 18η Μαρτίου 1937. Υπήρξε δε πανηγυρική. Παρέστησαν ο βασιλεύς, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως Ιωάννης Μεταξάς, στρατιωτική αρχέ και η διοίκηση της Εθνικής Τραπέζης. Ο Μποδοσάκης Αθανασιάδης άρχισε την επιχειρηματική του δραστηριότητα στην Τουρκία. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή έρχεται στην Ελλάδα και γίνεται ένας από τους κυριότερους συντελεστές της βιομηχανικής ανάπτυξης της χώρας. Η κατασκευή οβίδων, που ακόμη και το 1930 εθεωρεί το άπιαστο όνειρο, γίνεται πραγματικότητα. Στον πόλεμο του 40, η εταιρεία εφοδιάζει το μαχόμενο ελληνικό στρατό. Ένα μέρος αυτού του εξοπλισμού, παρά το οικονομικό κόστος, είχε αρνηθεί να το πουλήσει στο εξωτερικό και το διέθεσε για τις εθνικές ανάγκες. Τώρα θα μας πείτε τι σχέση έχει ένα οβιδουργείο, ο Μποδοσάκης, ο Μεταξάς με τα μεταλλεία της Χαλκιδικής. Καλησπέρα, καταρχήν. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην καινούργια μας εβδομαδιαία εκπομπή. Στην πρεμιέρα. Στην πρεμιέρα, ναι, ναι, ναι. Και η οποία ξεκίνησε πολύ καλά. Καταπληκτικά, με τους καλύτερους ιονούς. Με μια μικρή καθυστέρηση, δεν θα το σχολιάσω. Δεν μικρή το είναι, μικρή είναι, δεν το σχολιάζετε κι εσείς, βλέπω. Ναι, ναι. Η εβδομαδιαία μας εκπομπή, λοιπόν, λέγεται Anti-Spin. Και το πρώτο μας θέμα είναι τα μεταλλεία, αλλά όχι απλώς η συγκεκριμένη κατάσταση σήμερα στα μεταλλεία, αλλά να το δούμε λίγο πιο ιστορικά το θέμα για να καταλάβουμε έτσι και τις βαθύτερες προεκτάσεις που έχει και σήμερα η υπόθεση. Πολλοί έχουν εντύπωση ότι είναι μια υπόθεση των τελευταίων 20-30 χρόνων. Ναι. Αλλά ναι, το όλο ιστορικό ξεκινάει από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ουσιαστικά η ιστορία η μεταλλευτική της περιοχής, ναι. Η αδιάκοπη μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή όμως ξεκινάει από το τέλος της τουρκοκρατίας, ας πούμε, κάπου εκεί. Και όλα αυτά, δηλαδή όσο το ψάξαμε, είδαμε ότι όλα κάπως συνδέονται μεταξύ τους μέχρι και σήμερα. Ναι, είναι ένα αδιάκοπο νήμα. Από την Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι και σήμερα όλα συνδέονται μεταξύ τους. Σήμερα θα επικεντρωθούμε στο μέχρι τα πρόσφατα γεγονότα, μέχρι την πρόσφατη... Έτσι... Μέχρι το 80, μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 80. Η ιστορία βέβαια ξεκινάει από την εποχή του Φιλίππου του Δευτέρου. Σύμφωνα με τις πηγές, ας πούμε, τις ιστορικές και τις αρχαιολογικές, η αρχή της μεταλλευτικής εκμετάλλευσης στην περιοχή της Χαλκιδικής χρονολογείται εκεί στις αρχές της κλασικής περίοδου. Στην εποχή του Φιλίππου του Δευτέρου έχουμε ήδη εξόρυξη χρυσού, γύρω στο 350 π.Χ. Και από τότε μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα, 2360 χρόνια περίπου υπολογίζεται ότι έχουν εξορυχθεί 35 εκατομμύρια τόνοι μεταλλευμάτων συνολικά από τα ορυχεία της Χαλκιδικής. Μιλάμε για χαλκό, για ψευδάργυρο, για σίμι και για χρυσό. Έτσι να σχολιάσουμε, δεν θα επεκταθούμε πολύ σε αυτό, ότι ελληνικός χρυσός έτσι, στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει καταθέσει δήλωσε ότι για τα επόμενα 15 χρόνια θα εξορυχθούν 170 εκατομμύρια τόνοι, πολλαπλάσιο δηλαδή των τόνων που εξορύχθηκαν μέχρι και σήμερα στα 2.360 χρόνια. Έτσι. Διάφορων μεταλλευμάτων, χαλκού, χρυσού και άλλων διάφορων. Έχουμε ετοιμάσει βέβαια για να μπούμε έτσι στο θέμα μας, να δούμε τι είναι ο χρυσός, ένα βίντεο βασισμένο σε στοιχεία επίσημα έτσι, που αφορούν την παγκόσμια, τα παγκόσμια μεγέθη εξόρυξης, εμπορίας και κατανάλωσης χρυσού. Το σύνολο της ποσότητας του χρυσού που έχει εξορυχθεί παγκοσμίως υπολογίζεται σε 165.000 τόνους. Η αξία του, με την τρέχουσα τιμή της ουγγιάς που είναι γύρω στα 1.600 δολάρια, υπολογίζεται στο συνολικό ποσό των 8,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.
Περισσότερος από το μισό χρυσό στην ιστορία της ανθρωπότητας έχει εξορυχθεί τα τελευταία 50 χρόνια. Δεν υπάρχουν πια κοιτάσματα συμπαγούς μεταλλεύματος χρυσού. Οι ποσότητες που θεωρούνται εξορύξιμες είναι ίχνη μέσα στα πετρώματα, σε απομονωμένες και ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές του πλανήτη. 2.500 τόνοι χρυσού εξορίσσονται ανά χρόνο. Αυτή η ποσότητα θα μπορούσε να αποτελέσει έναν κύβο με ακμή 5 μέτρα. Το σύνολο του χρυσού που έχει εξορυχθεί στην ιστορία ως σήμερα μπορεί να γίνει ένας κύβος με ακμή 20 μέτρα. Η συνολική ποσότητα χρυσού σήμερα αντιστοιχεί σε 5 χρυσά δαχτυλίδια ανά κάτοικο της Γης. 52% του χρυσού χρησιμοποιείται σε κοσμήματα, 34% ως επένδυση και 12% σε βιομηχανική παραγωγή. Πρώτη χώρα σε κατανάλωση χρυσού για κοσμήματα είναι η Ινδία, με 745 τόνους το χρόνο. Δεύτερη η Κίνα, με 428 τόνους το χρόνο, και τρίτες οι Ηνωμένες Πολιτείες, με 128 τόνους το χρόνο. Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Νότιος Αφρική, Ρωσία, Περού, Ινδονησία, Καναδάς, Ουσμπεκιστάν και Γκάνα είναι κατά σειρά οι 10 πρώτες χώρες σε παραγωγή χρυσού σήμερα. Οι τιμές του χρυσού έχουν συνεχώς ανωδική τάση από το 1900 μέχρι σήμερα. 32.825 τόνοι χρυσού χρησιμοποιούνται ως επενδυτικό στοιχείο από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλον τον κόσμο. Ο χρυσός ήταν πάντα ένα πολύτιμο αγαθό, αλλά κατά τα τελευταία 10 χρόνια η τιμή του έχει αυξηθεί δραματικά, από λιγότερο των 400 δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών ανά ουγγιά το 2003 σε σχεδόν 1.700 δολάρια στο τέλος του 2012. Να πούμε ότι παράλληλα με την αύξηση της τιμής του χρυσού ανά ουγγιά, έχει επίσης αυξηθεί και το κόστος εξαγωγής του χρυσού. Το 2000 μια ουγγιά χρυσού κόστιζε γύρω στα 200 δολάρια για να εξορυχθεί, ενώ σήμερα το κόστος ανά ουγγιά από το 2010 που υπάρχουν στοιχεία είναι παραπάνω από 850 δολάρια κόστος εξόρυξης ανά ουγγιά. Επίσης σημαντικό στοιχείο είναι ότι το έχουμε πει επανειλημμένα και σε άλλες περιπτώσεις ότι όλος ο εύκολος χρυσός, δηλαδή τα κοιτάσματα, η σβόλη χρυσού, αυτά που βλέπουμε στις ταινίες με τους χρυσοθύρες, φλέβες χρυσού κτλ, δηλαδή πετρώματα που κοιτάς κομμένο το πέτρωμα και βλέπεις χρυσό ανάμεσα, δεν υπάρχουν πια. Αυτά έχουν όλα εξορυχθεί από την αρχαιότητα ως σήμερα. Υπάρχει έτσι μια πολύ μικρή περιεκτικότητα ανά τόνο. Πρόκειται για ίχνη, έτσι, μέσα σε άλλα πετρώματα, ίχνη χρυσού, του στοιχείου χρυσός, μέσα ανάμεικτο με άλλα στοιχεία όπως χαλκός και ένα σωρό άλλα, ανάλογα τη σύσταση του πετρώματος. Και επειδή φυσικά όλες οι φλέβες χρυσού έχουν εξαντληθεί, σήμερα οι εξορυκτικές εταιρείες στρέφονται προς όλο και πιο δύσκολες περιοχές για εξόρυξη, οι οποίες όμως δεν θα είχαν μπει στην προοπτική της εξόρυξης αν δεν είχαν ανέβει τόσο πολύ οι τιμές πώλησης του χρυσού. Έτσι και σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση, έτσι κάναμε και ένα σχόλιο την ώρα που βλέπαμε το βίντεο, ότι μόλις το 12-13% που προορίζεται για τη βιομηχανία είναι ουσιαστικά αυτό είναι το χρήσιμο. Εκεί χρειάζεται πραγματικά το χρυσάκι. Δηλαδή, κατά τα άλλα, είναι μόνο. Ακριβώς. Τα κοσμήματα και η εμπορική του χρήση είναι τελείως άχρηστες ουσιαστικά για την ανθρωπότητα, δεν προσφέρουν τίποτα. Στο επενδυτικό σχέδιο, εδώ μιλώντας για τις περιεκτικότητες, ας πούμε, της ελληνικός χρυσός, προβλέπεται η εξαγωγή ποσοτήτων χρυσού 0,8 γραμμάρια ανά τόνο και χαλκού που βγαίνει με 0,54%, που σημαίνει γύρω στα 4,9 κιλά ανά τόνο. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά ως μεταλλεύματα, γιατί πέρα από το χαλκό και το χρυσό θα είναι και κάποια άλλα μεταλλεύματα, θα είναι αξιοποιήσιμα περίπου 5 με 5,5 κιλά μετάλλου από τα 1.000 κιλά που είναι ο τόνος πετρώματος που θα εξορίσσονται. Τα υπόλοιπα 995-994 κιλά γης θα πετιώνται μετά την επεξεργασία εμπλουτισμένα και με τοξικά χημικά ως απόβλητα στις λεκάνες απόθεσης αποβλήτων που θα φτιαχτούν στα ρέματα
στα δύο ρέματα περιμετρικά εκεί των σκουριών. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται έτσι, και θα το δούμε και πιο αναλυτικά στην επόμενη εκπομπή. Αυτό, όπως είπαμε, είναι το πρώτο μέρος που θα ασχοληθούμε έτσι ιστορικά κυρίως με τα λεία στη Χαλκιδική. Και πάμε στην αρχαιότητα και τους βυζαντινούς χρόνους. Από τα αρχαία μεταλλευτικά έργα φαίνεται ότι και από τα υπολείμματα των εκαμινεύσεων είναι οι λεγόμενες σκουριές, από εκεί πήρε το όνομά της και η περιοχή πάνω στο βουνό Κάκαβος. Είναι τα υπολείμματα της μεταλλευτικής, είναι τα υπολείμματα των καμινιών στα οποία επεξεργάζονταν τα μεταλλεύματα. Οι σκουριές. Ναι. Φαίνεται ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα ξεκίνησε κάπου στις αρχές της κλασικής αρχαιότητας. Τα μεταλλεία ήταν ενεργά στην εποχή του Φιλίππου, του Δευτέρου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η εκμετάλλευσή τους σταμάτησε μετά τη Ρωμαϊκή κατάκτηση λόγω ανταγωνισμού από τα μεταλλεία της Ισπανίας, τα οποία ήταν πιο εύκολη η εξόρυξη και πιο πλούσια τα κοιτάσματα. Τον έναν αιώνα τώρα συναντάται για πρώτη φορά η ονομασία σιδηροκαύσια, έτσι, τα σιδερόκαυσα, στην περιοχή βόρεια της Εισβόρου, η σημερινή Στρατονίκη, που ήταν εκεί και το μεταλλευτικό κέντρο έτσι, της περιοχής. Αργότερα, επί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είδα έτσι κάποια νομίσματα που είχαν εξορυχθεί, που κρατήθηκε και το όνομα, ονομάστηκε κάπως Σιντέρκαψη. Ναι, ναι, από τους Τούρκους, από τη βυζαντινή ονομασία Σιδερόκαψα. Οι Τούρκοι κράτησαν την ονομασία και την απέδωσαν ως Σιντέρκαψη. Με το πέρασμα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, από τις αρχές του 15ου αιώνα μέχρι και τον 18ο, τα μεταλλεία γνωρίζουν διαδοχικές περιόδους άνθησης και κρίσης. Οι Σουλτάνοι Μουράτο Δεύτερος και ο Μωάμεθο Δεύτερος ο Πορθητής έχουν εκδώσει ειδικούς κανονισμούς λειτουργίας των μεταλλείων, τα οποία εκείνη την εποχή βέβαια δεν έβγαζαν χρυσό, έβγαζαν όμως ασίμι και μολύβι. Για την επεξεργασία του μεταλλεύματος λειτουργούσαν στην περιοχή 500 με 600 καμίνια, γιατί τότε τα περνούσαν από φωτιά τα μεταλλεύματα για να εξάγουν το μέταλλο τελικά. Και λειτουργούσε και κρατικό νομισματοκοπείο λόγω της εξαγωγής αργύρου, έκοβαν επιτόπου και ασημένια νομίσματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Λοιπόν, με φυρμάνι του 1775, το φυρμάνι ακριβώς ήταν τότε... Αυτοκρατορικό διάταγμα. Έτσι, ένα αυτοκρατορικό διάταγμα. Είναι τα ίδια με τα χρυσόβουλα των Βυζαντινών. Τα μαντεμοχώρια, όπως ονομάζονταν έτσι, 12 κεφαλοχώρια της περιοχής, είχαν το προνόμιο της αυτοδιαχείρισης, με την υποχρέωση όμως να παραδίδουν στο Σουλτάνο 550 λίβρες χρυσού το χρόνο, αργύρου το χρόνο, και την επίβλεψη της εφαρμογής αυτής, της συμφωνίας αυτής, είχε ο μαντέμαγας, βλέπουμε έτσι και ένα νόμισμα της εποχής εκείνης. Ο μαντέμαγας ήταν ο Τούρκος αξιωματούχος της περιοχής, ο οποίος επέβλεπε τη λειτουργία των μεταλλείων και εισέπρατε το φόρο ουσιαστικά. Δεν είχε άμεσο λόγο στη διοίκηση των κοινοτήτων, των μαντεμοχωρίων, ακριβώς γιατί τους είχε παραχωρηθεί η αυτονομία με αντάλλαγμα τον φόρο σε ασίμ. Ο Γάλλος πρώην γενικός πρόξενος τότε της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη και περιηγητής, ο Κουζινερή, στο βιβλίο που είχε γράψει για την περιήγησή του στην Μακεδονία, κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα περιγραφή των άθλιων συνθήκων εργασίας των κατοίκων των μαντεμοχωρίων στα μεταλλεία. Συγκεκριμένα λέει: «Η Ιλιαρίγκοβη, Αρνέα, είναι εν των χωρίων που υποφέρει περισσότερον των άλλων από την υποχρεωτική εργασία στα μεταλλεία. 100 άνθρωποι αγκαρεύονται κατέτος. Τα 12 χωρία που υπόκεινται εις αυτήν την υποχρεωτική εργασία, συχνά και δεινοπαθούσιν εκ μέρους του αγά, ο μαντέμαγας που λέγαμε πριν, ο οποίος διευθύνει τα μεταλλεία και ακόμα κρατείται συγγενείς τους ως όμηρος δια την επιτυχία της στρατολογίας των μεταλλορίχων εργατών». Ο αγάς δηλαδή, για να εξασφαλίσει την συνεχή λειτουργία των μεταλλείων,
και το ότι θα υπάρχουν εργάτες για να δουλέψουν στην Αναταλία. Δεν ήθελαν οι κάτοικοι των μαντεμοχωρίων να δουλεύουν στην Αναταλία. Κρατούσε και έναν συγγενή του ως όμηρο για να εξασφαλίσει ότι δεν θα φύγουν, δεν θα σηκωθούν να φύγουν από την περιοχή γιατί θα κάτσουν να δουλεύουν στα μεταλλεία. Λοιπόν, όταν έπεσε τώρα η ποιότητα του μεταλλεύματος και η παραγωγή των μεταλλείων, οι μαδεμοχωρίτες, οι κάτοικοι δηλαδή των μαδεμοχωρίων, προτιμούσαν να συμπληρώνουν με δική τους δαπάνη τον επιπλέον φόρο, αγοράζοντας και λιώνοντας ασημένια ισπανικά τάλιρα για να διατηρήσουν την αυτονομία τους απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε. Ναι, ο Παπαρηγόπουλος λέει χαρακτηριστικά ότι το ιδίως περίεργον, γράφει στην ιστορία του ελληνικού έθνους, είναι ότι ενώ προϊόντος του χρόνου η λατώθη ή εκ των μεταλλείων πρόσοδος, μειώθηκε δηλαδή η παραγωγή του ασημιού από τα μεταλλεία, οι μαδεμοχωρείτε δεν εδήλωσαν την αλλίωση ταύτην των πραγμάτων εις την κυρίαρχη δύναμη ή να αποφύγωσιν πάσαν αφορμήν επεμβάσεως. Προετοίμουν δε να συμπληρώσει, να συμπληρώνουν δηλαδή, τας 220 οκάδας αργύρου αγοράζοντες ισπανικά τάλιρα, σημαίνια νομίσματα, και χύνοντες αυτά και στέλνοντες στη Κωνσταντινούπολη τους ούτω σχηματιζομένους όγκους του αργύρου ως αν παρήγονται εκ των μεταλλείων. Έλειωναν τα νομίσματα, τα φτιάχναν σε ράβδους ασημιού ή δεν ξέρω σε τι, σε κύβους, ξέρω εγώ, σε ό,τι τα παρέδιδαν, και τα έστειλαν στην Κωνσταντινούπολη, λέγοντας ότι αυτή είναι η παραγωγή του μεταλλείου, δεν έχει αλλάξει τίποτα, μην ανησυχείτε, και συνέχιζαν να ζουν αυτόνομα παρά τη μείωση της παραγωγής των στοών. Πώς βέβαια το κατάφεραν αυτό? Αξιοποιούσαν τα προϊόντα της γης τους. Είναι ιδιαίτερα έφορη η περιοχή, όντως είναι. Όποιος την έχει επισκεφθεί μπορεί να το βεβαιώσει αυτό. Έβγαζαν λοιπόν τα προϊόντα από τα χωράφια τους, από τα περιβόλια τους, και τα πολλούσαν, εισπράττοντας έτσι αρκετά μεγαλύτερα οικονομικά ωφέλη από ό,τι θα έβγαζαν από τα μεταλλεία. Πράγμα που τους επέτρεπε και να ξοδεύουν και αρκετά χρήματα για να αγοράζουν ασημένια νομίσματα και να τα στέλνουν στο Σουλτάνο Πεσκέση. Λοιπόν, τώρα οι ισχυρισμοί σε ό,τι αναφέρει ο Παπαρηγόπουλος έτσι επιβεβαιώνονται από τον Γάλλο περιηγητή Πιέρ Μπελόν, τον Άγγλο περιηγητή Ερκάτ το 1850, το 1555 από τον Πιέρ Μπελόν, ότι οι κάτοικοι των μαδεμοχωρίων μόνο καταναγκαστικά δούλευαν ως μεταλλορύχοι. Είχαν διαπιστώσει ότι η θησαυρή της γόνιμης χώρας τους ήταν στην επιφάνεια του εδάφους και όχι στα σπλάχνα της γης, έτσι αυτό που ανέφερες σχετικά με... Επιβεβαιώνουν ουσιαστικά και οι άλλοι και ξένοι περιηγητές της περιοχής. Το 1822 η Χαλκιδική προσπαθεί να συμμετάσχει στην επανάσταση, αποτυγχάνει και τα μαντεμοχωριά χάνουν την αυτονομία τους απέναντι στις τουρκικές αρχές. Ως ελληνικές, ως ρωμαϊκές κοινότητες εξαναγκάζονται να πληρώνουν βαρύ φόρο σε αντίπεινα της απόπειρας επανάστασης. Ο μεταλλευτικός συνεταιρισμός διαλύεται και σύντομα τα μεταλλεία διακόπτουν τελείως τη λειτουργία τους ή απλώς υπολειτουργούν κάποια από αυτά. Στο τέλος του 10ου αιώνα, στο τέλος του 19ου αιώνα, με φυρμάνια του Οθωμανικού κράτους, η εκμετάλλευση των μεταλλείων της περιοχής παραχωρήθηκε σε κάποιους ιδιώτες, οι οποίοι με τη σειρά τους το 1893 μεταβίβασαν τα δικαιώματά τους στην Γαλλο-Οθωμανική Ανώνυμο Εταιρεία Μεταλλείων Κασάνδρας. Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται το όνομα, η επωνυμία Μεταλλεία Κασάνδρας στην περιοχή. Η εταιρεία αυτή είχε ιδρυθεί από γαλλικά κεφάλαια στην περιοχή. Να σημειώσουμε ότι εκείνη την περίοδο δραστηριοποιούνταν ιδιαίτερα Βρετανοί και Γάλλοι σε επενδύσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, με σημαντική διαφορά πρώτους τους Γάλλους, οι οποίοι είχαν τουλάχιστον τα τριπλάσια κεφάλαια ως το 1910 επενδυμένα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η εταιρεία αυτή δραστηριοποιήθηκε στην παραγωγή μαγκανιούχου μεταλλεύματος μέχρι το 1908 που διέκοψε τη λειτουργία της.
επιφανειακή εκμετάλλευση κοιτασμάτων έκανε το 1901 και μάλιστα για το κοίτασμα Σίδηρο Πυρίτη στο μεταλλείο του Μαντέμ Λάκου κοντά στην σημερινή Στρατονίκη. Και κάπου εδώ ξεκινάει έτσι, μπαίνουμε δηλαδή στο... Μετά τους Γάλλους. Στο ζουμί της υπόθεσης, δηλαδή κάπου εδώ εμπλέκεται το... Αρχίζει, είναι ουσιαστικά ξεκινάει το ελληνικό κράτος και παράλληλα ξεκινάνε ναι. Και... Η Γαλλοοθωμανική τελείωσε τη λειτουργία της το 1908 και το 1912-13 γίνονται οι Βαλκανικοί πόλεμοι, οπότε η περιοχή περνάει πλέον στην κυριαρχία του ελληνικού κράτους. Λοιπόν, μετά τη Γαλλοοθωμανική λοιπόν εταιρεία, το 1928 έτσι διαδέχεται η ανώνυμη ελληνική εταιρεία χημικών προϊόντων και λιπασμάτων. Εν συντομία, ΑΕΧΕΠΛ. ΑΕΧΕΠΛ. ΑΕΧΕΠΛ, ναι. Είναι ΑΕΕ ΧΟΥΠΟΥΛΟΥ, αλλά προφέρεται, κατά συνήθεια προφέρεται ΑΕΧΕΠΛ. Λοιπόν, η οποία ίδρυσε και την ανώνυμη εταιρεία εκμεταλλεύσεως μεταλλείων Κασάνδρας, η οποία μίσωσε για 60 χρόνια τα μεταλλεία Πυρίτη από την παλιά μεταλλευτική έτσι, εταιρεία Κασάνδρας. Είναι η μακροβιότερη έτσι, παρουσία έτσι, μεταλλευτική σε ό,τι αφορά έτσι, την ίδια εταιρεία δραστηριότητα στην περιοχή. Είναι από το 1928 μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 80 που φαλυρίζει ουσιαστικά. Και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έτσι περιλήφθη στην ιδιοκτησία του πρόδρομου Μποδοσάκη Αθανασιάδη, του κυρίου που είδαμε να χαιρετίζεται με τον πρόεδρο της Εθνικής Κυβερνήσεως Ιωάννη Μεταξά. Και κάπου από εδώ δηλαδή τα πιάνουμε και βλέπουμε μια συνέχεια. Ναι, ναι. Μέχρι και υπάρχει σήμερα, ένα συνεχές νήμα, ένα πλέγμα σχέσεων κράτος, ανάμεσα σε πρόσωπα αλλά και οντότητες, ναι, ναι. Πολιτικούς σχηματισμούς, τραπεζίτες, επιχειρηματίες, εταιρείες και κόμματα. Και κάπου εκεί πάντα είναι κάπου οι φασίστες. Κάπου πάντα σε μια κρίσιμη στιγμή δίνουν την κατάλληλη την όθηση που χρειάζεται. Εδώ βλέπουμε τον αξιότιμο κύριο Μποδοσάκη, ο οποίος θα αναλάβει την διοίκηση της ΑΕΧΕΠΛ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάμε να δούμε όμως λίγο την ιστορία της ΑΕΧΕΠΛ και θα είναι το κομμάτι στο οποίο θα σταθούμε ιδιαίτερα σήμερα. Και στην επόμενη εκπομπή βέβαια θα ασχοληθούμε με την ιστορία των προσώπων και των εταιριών οι οποίες έχουν σχέση με τα μεταλλεία και όχι με την ίδια τη λειτουργία των μεταλλείων. Να υπενθυμίσουμε ότι τα μεταλλεία της Χαλκιδικής δεν πρόκειται να ξεκινήσουν ή δεν πρόκειται να υπάρξει υπόνοια εξόρυξης χρυσού μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 80, οπότε σε όλο αυτό το διάστημα λειτουργούν ουσιαστικά εξορίσσοντας μεικτά θιούχα, σιδηροπυρίτες και τα λοιπά, τα οποία χρησιμοποιούνται είτε στην εγχώρια βιομηχανία πρώτων υλών από την ΑΕΧΕΠΛ για λιπάσματα, είτε γίνονται συμπυκνώματα μεταλλεύματος, δεν γίνεται δηλαδή εδώ η κατεργασία τους και η παραγωγή μετάλλου, αλλά τα συμπυκνώματα αυτά πολλούνται σε ξένες εταιρείες για την εξαγωγή των μετάλλων, είτε αργύρου είτε μικρών ποσοτήτων χρυσού. Υπολείμματα από αυτή τη διαδικασία υπάρχουν βέβαια ακόμα και σήμερα σε πολλές περιοχές Χαλκιδικής, αλλά αυτά θα τα δούμε σε όλη την περιοχή μάλλον των μαντεμοχωρίων εκεί της μεταλλευτικής ζώνης Χαλκιδικής, αλλά αυτά θα τα δούμε με λεπτομέρειες στην επόμενη εκπομπή. Νομίζω μπορούμε να περάσουμε έτσι στα πρόσωπα έτσι. Έτσι. Ήδη είδαμε τον Εταιρεία λοιπόν, η ανώνυμος ελληνική εταιρεία χημικών προϊόντων και λιπασμάτων ιδρύεται το 1901. Έτσι, πρωταγωνιστικά πρόσωπα, ο Νικόλαος Κανελόπουλος, μέλος της οικογένειας έτσι, μεγαλεμπόρων και βιομηχάνων και πολιτικών, ιδρυτής της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν της γνωστής. Μαζί με τον Κυριαζόπουλο. Ο οποίος είχε και φιλικές σχέσεις έτσι, με πολλούς κεφαλαιούχους και μεγάλους στελέχη τόσο στη βιομηχανία όσο και στον τραπεζικό τομέα. Να πούμε τώρα βέβαια ότι το φιλικές σχέσεις με πολλούς άλλους είναι λίγο και υποεκτίμηση. Ουσιαστικά είναι μια οικογένεια όλη. Όλοι αυτοί με τους οποίους όλος ο επιχειρηματικός κόσμος της Ελλάδας του 20ου αιώνα, ειδικά το προπολεμικά, είναι μια μικρή οικογένεια. Είναι συμφοιτητές,
Οι περισσότεροι είναι διπλωματούχοι, μηχανικοί σε διάφορους τομείς, είτε μεταλλιολόγοι, είτε χημικοί, μηχανικοί κτλ. Οι οποίοι έχουν σπουδάσει όλοι σχεδόν στην ίδια σχολή. Όλοι έχουν τον ίδιο κύκλο γνωριμιών με τραπεζικά στελέχη και με πολιτικά στελέχη και συνεργάζονται άψογα στην αναχρηματοδότηση των προσπαθειών της ελληνικής βιομηχανίας σε όλη τη διάρκεια, σε όλη τη διάρκεια από το 1900 κάτι, δηλαδή την εποχή του Βενιζέλου, μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλάζει λίγο η σκακέρα. Όχι οι παίχτες όμως. Έτσι χαρακτηριστικά δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως διαβάζαμε σήμερα σε ένα άρθρο για τον, για τον πρόδρομο Ποδοσάκη, το οποίο έλεγε ότι ο Ποδοσάκης είχε την, είχε την τύχη να γνωρίσει τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ναι, 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 και το φανταζόμασταν, δηλαδή έβλεπε εκεί πέρα, προχωρούσε στον δρόμο ο Ποδοσάκης και είπε «Α, Βενιζέλο εσύ είσαι». Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν, δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα, έτσι όπως παρουσιάζονται. Σίγουρα δεν ήταν καθόλου τυχαία. Και το, ο κύριος που βλέπουμε στη φωτογραφία είναι ο Νικόλαος Κανελόπουλος, το μέλος όπως είπαμε αυτής της μεγάλης οικογένειας που ξεκίνησαν ως έμποροι από την Πάτρα και εξελίχθηκαν σε βιομηχάνους, ίδρυσαν ο ίδιος ίδρυσε μαζί με άλλους τον Τιτάνα, τα τσιμέντα. Η οικογένειά του όλη, ήδη δραστηριοποιούμενη σε διάφορες άλλες επιχειρήσεις, συμμετείχε στο ιδρυτικό κεφάλαιο της ΑΕΧΕΠΛ μαζί με στελέχη άλλων τομέων της τότε ελληνικής οικονομίας όπως ο Ιωάννης Δροσόπουλος. Στέλεχος τότε της Εθνικής Τράπεζας. Είχε πρωταγωνιστήσει καθόλου το διάστημα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην επιχειρηματική σκηνή της χώρας, κυρίως χρηματοδοτώντας με τραπεζικά κεφάλαια και με την ίδρυση και επαναλειτουργία βαριών βιομηχανιών. Ουσιαστικά αποτέλεσε το δεξί χέρι στα οικονομικά όλων των κυβερνήσεων από την εποχή εκείνη, από τις αρχές του 20ου αιώνα, μέχρι και το μεταξά, στη διαχείριση των οικονομικών και επιχειρηματικών θεμάτων. Ουσιαστικά αυτός αναβίωσε την Πυρκάλ λίγο αργότερα, θα το δούμε πιο κάτω, η οποία ανήκε μέχρι τότε σε άλλους επιχειρηματίες, την έδωσε στον Ποδοσάκη μετά την μικρασιατική καταστροφή και ήταν αυτός που σχεδίαζε τις κρατικές χρηματοδοτήσεις ουσιαστικά στις ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες έτειναν στο να επεκταθούν να επεκτείνουν την παραγωγή τους και τη δραστηριότητά τους σε όλη την περιοχή και των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής ακόμα, γιατί μιλάμε ακόμα και για εξαγωγές στη Συρία και στην Αίγυπτο και άλλες περιοχές. Και να περάσουμε στο επόμενο πρόσωπο, τον Επαμεινόδα Χαρίλαο, τραπεζίτη, βιομήχανο και κατασκευαστή, ο οποίος έδωσε το όνομά του στη συνοικία Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς, διότι η κατασκευαστική του εταιρεία έκτισε την συνοικία εκείνη ως εργατική καταρχήν και η περιοχή πήρε το όνομά του και προς τιμήν του λέγεται περιοχή, λεγόταν συνοικία Χαριλάου και έμεινε σκέτο το Χαριλάου. Ο Επαμεινόδας Χαριλάος καταγόταν από την Ρουμανία. Ήταν από τους Έλληνες που την ελληνική παροικία του Βουκουρεστίου και διέπρεψε στο εμπόριο και τα λοιπά. Ήταν η οικογένειά του ήδη είχε, αυτός και ο αδελφός του ήταν και οι δύο διπλωματούχοι μηχανικοί, έκανε πάρα πολλές επιχειρήσεις, έφτιαξε κάποιες τράπεζες στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ας πούμε και συμμετείχε ενεργά στην ίδρυση και την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας χημικών προϊόντων και λιπασμάτων. Το άλλο πρόσωπο στο οποίο ήδη αναφερθήκαμε και ξέρουμε ότι θα παίξει το σημαντικότερο ρόλο στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Ίσως επειδή είπαμε είναι όλη μια οικογένεια, αλλά έτσι συνεχίστηκε
με το ίδιο όνομα η οικογένεια, ας πούμε, η επιχειρηματική δραστηριότητα ό,τι αφορά τα μεταλλεία. Ο πρόδρομος Μπολοσάκης Αθανασιάδης, λοιπόν. Εδώ να πούμε, να κάνω μια παρένθεση. Το γλωσσικό της υπόθεσης, το Μπολοσάκης, δεν είναι επώνυμο. Είναι το παρατσούκλι του στα τουρκικά. Είναι παραφθορά του ονόματος πρόδρομος. Αλλά έμεινε, κόλλησε στον ίδιο πρόδρομος και στην οικογένεια. Μπολοσάκης, πρόδρομο, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Ναι, Προδρομάκης Μπολοσάκης, ας πούμε. Ξέρεις, είναι ανάλογα με το τι μπορούσαν να προφέρουν κιόλας στα τουρκικά. Το Μπολοσάκης δεν ήταν επώνυμο, έτσι. Απλά έμεινε, κόλλησε σαν δεύτερο επώνυμο στην οικογένεια. Ο οποίος δεν συμμετείχε έτσι, στην ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας της ΑΕΧΕΠΛ. ΑΕΧΕΠΛ, συγγνώμη. Ο οποίος όμως έπαιξε στη συνέχεια καθοριστικό ρόλο. Ήταν Μικρασιάτης, η καταγωγή του ήταν από χωριό στα βάθη της Μικράς Ασίας. Έκανε καριέρα στο εμπόριο στα Μικρασιατικά παράλια. Και στην Κωνσταντινούπολη, όταν αυτή παραδόθηκε από τους συμμάχους σε ελληνική διοίκηση, αν θυμάστε, κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας, και ενώ οι σύμμαχοι υπέθεταν ότι στρατιωτικά θα χωρίσουν, θα διαιρέσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε ζώνες, γνώρισε, τυχαία λένε έτσι, τα απομνημονεύματα και όλα αυτά τα ρομαντικά της εποχής, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος Ελευθέριος Βενιζέλος, εδώ εκεί είναι και το, ας πούμε, το σχολιάκι, του λέει, «Α, ρε εσύ, χαίρομαι που σε γνώρισα, δεν αγοράζεις και αυτό το ξενοδοχείο στο οποίο θα καταλύουν οι Έλληνες αξιωματικοί στην Κωνσταντινούπολη?» Ήταν το Πέραν Παλάς. Ήταν ένα από τα πολυτελέστερα ξενοδοχεία της Κωνσταντινούπολης, το οποίο με παρότρινση του Βενιζέλου και φυσικά με τη μεσολάβηση του Βενιζέλου σε Αγγλογάλους, οι οποίοι έπαιζαν ασκούσαν επιρροή στον Σουλτάνο, τον αποδυναμωμένο Σουλτάνο, ο οποίος έδρευε στην Κωνσταντινούπολη, παραχωρήθηκε, πωλήθηκε μάλλον, έναν αντιπινακίου φακής προφανώς, στον δικτυωμένο αυτό έμπορο, τον Μποδοσάκη, και οικονόμησε φυσικά και αυτός τα τάλαρά του από τα πληρωμένα έξοδα διαμονής των Ελλήνων αξιωματικών, την ώρα που εσωτερικά βέβαια στην Ελλάδα ο κόσμος στέναζε από τη φορολογία για να χρηματοδοτήσει τις μεγαλομανίες του Ελευθερίου Βενιζέλου. Λοιπόν, και δηλαδή μας τσιγκλάει συνεχώς η ιστορία να ασχοληθούμε με το σήμερα. Λοιπόν, ο Μπολοσάκης, έτσι, που συνδέθηκε με την επιχειρηματική και εκδοτική ελίτ της χώρας, το 1921, κατόπιν επιθυμίας του Βενιζέλου, έδωσε το χρηματικό ποσό των 40.000 χρυσών λιρών στον Δημήτριο Λαμπράκη, τον πατέρα του Χρήστου, για να εκδώσει δύο βενιζελικές εφημερίδες, το Ελεύθερο Βήμα και τα Αθηναϊκά Νέα. Δηλαδή, αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο βήμα. Έτσι. Και το Αθηναϊκά Νέα. Το πρώτο βήμα για την ίδρυση του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη, με τις γνωστές εφημερίδες, οι ίδιες είναι μέχρι σήμερα, το Βήμα δηλαδή και τα Νέα. Και όλα αυτά με τη μεσολάβηση του τυχαίου φίλου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Που το συνάντησε τυχαία στον δρόμο και του είπε αγόρασε. Και προφανώς ανιδιωτελώς ο Μποδοσάκης, φαντάζομαι, προσέφερε τις 40.000 χρυσές λίρες στον Δημήτριο Λαμπράκη. Ναι, είχαμε παρατηρήσει ότι τα Νέα γενικότερα έχουν αρκετές αναφορές. Το Βήμα ιδιαίτερα. Το Βήμα έχει πολλές αναφορές στον Ποδοσακέικο. Mm-hmm. Πάρα πολλές. Και δεν υπάρχει, βασικά δεν υπάρχει εκδήλωση του Ιδρύματος Μποδοσάκη που να μην καλύπτει ο δημοσιογραφικός οργανισμός Λαμπράκη. Mm-hmm. Μέχρι σήμερα. Έχουμε δηλαδή ήδη δύο πυλώνες από την εποχή, δύο παίχτες, οι οποίοι παραμένουν απαράλλαχτοι ως συμφέροντα μέχρι και σήμερα. Τον όμιλο Μποδοσάκη και την περιουσία η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα και υπάρχει εν μέρη σε κάποιες επιχειρήσεις, αν και οι περισσότερες πτώχευσαν, κρατικοποιήθηκαν και κάποιες φυτοζωούν μέχρι σήμερα, όπως η Λάρκο, ας πούμε. Και τον δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, ο οποίος στείνεται τότε με ποσά αμφιβόλου προελεύσεως με τη μεσολάβηση πολιτικών και επηρέασαν τότε την κοινή γνώμη, διαμόρφωσαν μια εικόνα τότε, έσπρωξαν τότε εκείνα τα συμφέροντα και τα σπρώχνουν ακόμα μέχρι και σήμερα σχεδόν τα ίδια. Η ανώνυμη εταιρεία χημικών προϊόντων και λιπασμάτων γνωρίζει τεράστια ανάπτυξη μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Επεκτείνεται πέρα από τα λιπάσματα, τα οποία διαθέτει στους αγρότες απευθείας με πιστώσεις, δηλαδή όταν είχε αέρα τους έκανε πιστώσεις, τους έλεγε πάρτε τα τώρα και τα πληρώνετε αργότερα, ή και με χρηματοδοτική ενίσχυση από την Εθνική Τράπεζα, η οποία ήταν και μέτοχος στην εταιρεία. Ο Δροσόπουλος, δηλαδή, ο Ιωάννης Δροσόπουλος, αυτός ο επίσης μέγας εθνικός ευεργέτης, του οποίου το όνομα φέρει η Όδος Δροσοπούλου στην Κυψέλη, μεσολαβούσε με δια τις τραπέζες του στο να δίνονται πιστώσεις, να χρηματοδοτούνται δάνεια για τους αγρότες για να αγοράζουν τα λιπάσματα της ΑΕΧΕΠΛ. Η εταιρεία επεκτάθηκε επίσης στην ιαλουργία, φτιάχνοντας φιάλες για την αναπτυσσόμενη βιομηχανία της ινοποιίας και της ινοπνευματοποιίας. Της οποίας βιομηχανίας, ινοπνευματοποιεί και ποτοποιεί, ας πούμε, μέτοχοι, ήταν ήδη μέτοχοι της ΑΕΧΕΠΛ. Ναι. Πελάτες δηλαδή ήταν οι ίδιοι, δεν φτιάχνανε βιομηχανίες, η ανάπτυξη αυτών των εταιριών ήταν κατά κάποιον τρόπο εικονική. Δηλαδή, οι βιομηχανίες που ήταν πελάτες ανήκαν στους μετόχους της βιομηχανίας που παρήγαγε τα μπουκάλια, ας πούμε. Έπειτα στο λιγνίτι, έτσι, το βασικό καύσιμο των εργοστασίων, και για τις πρώτες ύλες που επεξεργάζεται η εταιρεία βασίζεται σε ορυχεία που μισθώνει και αγοράζει στην Ελλάδα και την Κύπρο, και η Πυρκάλ παραχωρεί στην ΧΕΠΛ την παραγωγή οξέων για μη πολεμικούς σκοπούς. ΑΕΧΕΠΛ, πέρα από την μετοχική της σύνθεση, η οποία περιλαμβάνει τραπεζίτες, γνωρίζει γενικά μεγάλη στήριξη από τον τραπεζικό τομέα, καθώς γίνονται συνεχείς αναχρηματοδοτήσεις, πιστώσεις, ενισχύσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας της. Αυτό για να ερμηνευθεί πρέπει να καταλάβουμε ότι οι τράπεζες έχουν ουσιαστικά επωφεληθεί από την πτώχευση του Τρικούπη το 1893, το δυστυχώς επτωχεύσαμε. Η υποτίμηση του νομίσματος που ακολούθησε και οι πολεμικές διαδικασίες, τις οποίες τελικά ενεπλάκει η χώρα με νύχια και με δόντια χάρη στην επιμονή του Βενιζέλου, πέρα από το μαύρο 97, το 1897, που ήταν ένα φιάσκο, μια αποτυχία, ωφελήθηκαν από την υποτίμηση του νομίσματος και έτσι αποκόμισαν τεράστια κέρδη τα οποία ήταν διατεθειμένες να επενδύσουν. Βέβαια, επειδή οι τράπεζες έκαναν τις δουλειές τους με τις πλάτες των πολιτικών, για να επενδύσουν τα χρήματά τους, τα επένδυαν υπό την καθοδήγηση των πολιτικών. Οι πολιτικοί εισέπλαταν ωφέλη από την χρηματοδότηση των βιομηχάνων από τους τραπεζίτες, και οι βιομηχανοί χρωστούσαν χάρη στους πολιτικούς και τους τραπεζίτες. Κάτι που δεν γίνεται σήμερα, έτσι. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο σήμερα, δηλαδή. Είναι οι ίδιες καταστάσεις. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου, σύμφωνοι. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούσαν όλα αυτά και το πλαίσιο μέσα από το οποίο την ίδια στιγμή, τα ίδια χρόνια, ενώ γίνονταν αυτές οι μεταφορές κεφαλαίων, άνθρωποι ψόφαγαν σαν τα σκυλιά μέσα στις στοές των μεταλλείων της Χαλκιδικής για να βγάλουν με ανύπαρκτες συνθήκες ασφαλείας, χωρίς καμία υγιεινή, με τελείως τοξικό περιβάλλον, πεθαίνοντας από πνευμονοκονιάσεις, με τις κόνες μέσα στα μεταλλεία κτλ. Τα τοξικά όλα αυτά, με τους ανθρώπους να μην φτάνουν να μπαίνουν 40 χρόνια, ας πούμε, μεταλλορύχη ηλικίας. Κάποιοι άνθρωποι πολύ συγκεκριμένοι, κάποιες οικογένειες πολύ συγκεκριμένες, πλούτιζαν στις πλάτες τους και τους πετούσαν έτσι κάποια ξεροκόμματα, όπως το να φτιάξουν τον οικισμό τους εκεί στο Στρατόνι, ας πούμε. Λοιπόν, να περάσουμε στο 1924. Η ελληνική κυβέρνηση, έτσι, μέσω της Εθνικής Τράπεζας, επιχείρει να επαναδραστηριοποιήσει την Πυρκάλ με την συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Βιομηχανίας και του Ποδοσάκη. Η αρχική προσπάθεια αυτή αποτυγχάνει. Το 1934 γίνεται μια δεύτερη προσπάθεια. Ο διοικητής πλέον της Εθνικής Τράπεζας, Ιωάννης Δροσόπουλος, κάλεσε τον Ποδοσάκη και του ζήτησε να αναλάβει την εταιρεία. Τα δύο μέρη κατέληξαν σε συμφωνία
Και ο Ποδοσάκης ξεκίνησε την αναβίωση της Πυρκάλη, η οποία νομίζω υπάρχει και μέχρι και σήμερα. Συγχωνεύτηκε τελικά με την, συγχωνεύτηκε με την ελληνική βιομηχανία όπλων και έγινε η ελληνικά αμυντικά συστήματα ΑΕ, η ΕΑΣ, λεγόμενη σήμερα, η οποία και αυτή οδεύει προς πτώχευση. Η πρώτη περίοδος τώρα της λειτουργίας μέχρι την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν κερδοφόρα. Καθώς όλες οι ευρωπαϊκές χώρες είχαν αρχίσει τις πολεμικές προετοιμασίες και η ζήτηση σε πολεμικό υλικό ήταν αυξημένη. Έτσι, διορατικός ο πρόδρομος Αθανασιάδης, ο Ποδοσάκης, είδε ότι η αγορά ευκαιρίας της εποχής του ήταν ο πόλεμος ο οποίος ερχόταν, οπότε φρόντισε να παραγάγει το κατάλληλο εμπόρευμα για την περίοδο στην οποία δραστηριοποιούνταν. Πέρα από τους εξοπλισμούς των ευρωπαϊκών κρατών, ένα έτσι λίγο σκιερό κομμάτι της ιστορίας της Πυρκάλ και του πρόδρομου Ποδοσάκη, ο οποίος ακόμα δεν έχει αγοράσει την ΑΕΧΕΠΛ, ωστόσο συνεργάζεται μαζί της, είναι ο Ισπανικός Εμφύλιος. Όπου ενισχύει έτσι τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, τους δημοκρατικούς και τους εθνικιστές του Φράνκο, πουλώντας όπλα και στους δύο. Όπλα και στους δύο ταυτόχρονα. Και με τον εξής περίεργο τρόπο. Καταρχήν υπάρχουν οι μαρτυρίες από τους εθνικιστές του Φράνκο, τους ενίσχυαν οι δυνάμεις του άξονα, δηλαδή η Ιταλία και η Γερμανία, η φασιστική Ιταλία και η ναζιστική Γερμανία. Τους δημοκρατικούς, που ήταν όλο αυτό το στρατόπεδο, ήταν από φιλελεύθεροι μέχρι σοσιαλιστές και αναρχικοί, αναρχοκομμουνιστές, τους ενίσχυαν κυρίως οι Σοβιετικοί. Οι Άγγλοι, ενώ ήταν αντίπαλοι ουσιαστικά του άξονα, ενίσχυαν όμως τον Φράνκο στην Ισπανία, γιατί ήταν λόγω καθαρού αντικομμουνισμού, για να μην τυχόν έρθουν στην εξουσία οι κομμουνιστές. Νόμιμη κυβέρνηση βέβαια της Ισπανίας, εκλεγμένη, ήταν η δημοκρατική, ας πούμε, η δημοκρατική παράταξη. Οι δραστηριότητες του Ποδοσάκη στην πώληση όπλων στον Ισπανικό Εμφύλιο γίνονταν ως εξής. Ο Ποδοσάκης επισήμως είχε συνάψει συμφωνία με την νόμιμη, ας πούμε, τους δημοκρατικούς, με την νόμιμη, ας πούμε, κυβέρνηση της Ισπανίας, πληρωνόταν σε χρυσό και σε αγγλικές λίρες, cash, πριν την παράδοση των όπλων, και με την ρήτρα ότι ο αποστολέας δεν φέρει καμία ευθύνη για την παράδοση του φορτίου. Βέβαια, ο ίδιος επέβλεπε την παράδοση κάποιων φορτίων για να μην χάσουν την εμπιστοσύνη τους οι αγοραστές και σταματήσουν να του δίνουν τα μετρητά. Παράλληλα όμως, στέλνοντας τα φορτία στην Ισπανία, ειδοποιούσαν για κάποια από αυτά τα φορτία τους εθνικιστές του Φράνκο, οι οποίοι έπιαναν τα πλοία καθοδών. Οι οποίοι εθνικιστές του Φράνκο πλήρωναν δεύτερη φορά τον Ποδοσάκη, ίσως όχι απευθείας, άγνωστες οι λεπτομέρειες αυτές, για να ξέρουν πότε και πώς έρχεται το επόμενο φορτίο, ώστε να το υποκλέψουν, να το σταματήσουν και να το ιδιοποιηθούν. Χαρακτηριστικά λέγεται ότι πολλοί από τους δημοκρατικούς πολεμιστές, τους αντιφασίστες πολεμιστές στην Ισπανία, σκοτώθηκαν με σφαίρες που οι ίδιοι είχαν προπληρώσει. Ναι. Λοιπόν, πάμε στον Οκτώβριο του 1937. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Εμμανουήλ Τσουδερός, είπε στο Βρετανό πρέσβη ότι όσο αφορά τα συναλλαγματικά αποθέματα της τραπέζης, αυτή τη χρονιά ευνοηθήκαμε από αναπάντεχη τύχη, καθώς πάνω από 600.000 αγγλικές λίρες μπήκαν στα ταμεία μας από το στρατηγό Φράνκο. Τυχαία. Τσούλησαν έτσι μερικές χιλιάδες αγγλικές λίρες από την τσέπη του Φράνκο και μπήκαν τυχαία στα αποθεματικά της Εθνικής Τραπέζης, της Τραπέζης της Ελλάδος, η οποία βέβαια μέσω της Εθνικής είχε σχέσεις με την Πυρκάλ. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
Στην, Και όπως είπαμε, αυτά τα οι πληρωμές από, το φράγκο, δεν, από τον φράγκο δεν γίνονταν απευθείας στον εμποδοσάκη, οπότε πολύ πιθανόν το συνάλλαγμα αυτό να κατέληγε κατευθείαν στην τράπεζα της Ελλάδος. Γιατί άλλος τρόπος να βρεθούν λίρες, αγγλικές λίρες από την τσέπη του φράγκο στα παθηματικά της τραπέζης της Ελλάδος δεν νομίζω ότι υπήρχε. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά στην Ελλάδα οι στρατιωτικοί αμφισβητούσαν την ποιότητα των προϊόντων της Πυρκάλ. Εντάξει, αυτό είναι και το κλασικό, ας πούμε, το ελληνικό προϊόν. Υπήρχε έτσι και μια ξενομανία. Ειδικά τότε, ευρωπαϊκά. Και προμηθεύονταν πυρομαχικά κατά κύριο λόγο από το εξωτερικό. Ο Ποδοσάκης συνέχισε πάντως την παραγωγή έτσι, με εντατικούς ρυθμούς, δημιουργώντας ψηλά αποθέματα που χρησιμοποιήθηκαν τελικά στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Εντελώς τυχαία αποφάσισαν να μαζέψει αυτά τα αποθέματα. Όχι ότι είχε ας πούμε, συνεννόηση με την κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά, την οποία βέβαια η Τριανδρία Κανελόπουλου των ισχυρών ανδρών της, που αναφέρθηκαν εξ αρχής, ο Κανελόπουλος, ο Μποδοσάκης και ο Χαρίλαος, και μιλάμε για ολόκληρες τις οικογένειες, έτσι, όχι απλώς για τα άτομα τα συγκεκριμένα. Απλά αυτοί ήταν οι επικεφαλείς, αυτοί ήταν οι κύρια δραστηριοποιούμενοι από αυτές τις οικογένειες. Έδωσαν σημαντική οικονομική, κας μετρητά, στήριξη στη δικτατορία του Μεταξά. Όπως βέβαια και οι τραπεζίτες και ολόκληρο σχεδόν το πολιτικό σύστημα εκτός από το ΚΚΕ. Τα κόμματα τα οποία στήριξαν ουσιαστικά την δικτατορία του Μεταξά, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Βουλή αυτοδιαλύθηκε ή αυτοανέστειλε τη λειτουργία της, γιατί ο Μεταξάς δεν ανέλαβε δικτάτορας απευθείας με βασιλικό διάταγμα, διορίστηκε πρωθυπουργός από τον βασιλιά. Η Βουλή όμως, όλα τα αστικά κόμματα ψήφισαν την αναστολή λειτουργιών της Βουλής και την συνέχιση του νομοθετικού έργου από πράξεις νομοθετικού περιεχομένου από την κυβέρνηση. Το επόμενο βήμα φυσικά ήταν ο Μεταξάς να εξασφαλίσει ένα βασιλικό διάταγμα που διέλυε τη Βουλή και να συνεχίσει να κυβερνά μόνος. Την νομιμοποίηση όμως την πήρε από τα αστικά κόμματα. Τα οποία αστικά κόμματα βέβαια χρηματοδοτούνταν από αυτή την πλειάδα λαμπρών αστέρων της ελληνικής επιχειρηματικής κοινής. Είτε τραπεζιτών είτε βιομηχάνων. Λοιπόν, ο Κανελόπουλος, ο Ποδοσάκης και Χαρίλαος έδωσαν έτσι, σημαντική οικονομική στήριξη στην δικτατορία του Μεταξά, όπως και οι τραπεζίτες αλλά και το πολιτικό σύστημα γενικότερα. Ο γιος του Κανελόπουλου, Αλέξανδρος Κανελόπουλος, διετέλεσε εκτός από διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας και κυβερνητικός επίτροπος του φασιστικού τύπου νεολαία του Ιάννη Μεταξά, η γνωστή ως ΕΟΜ, από το 1937 έως το 1941. Είναι δηλαδή και ιδεολογική η πολιτική δεσμή ανάμεσα στην οικογένεια Κανελόπουλου και καθεστώτος Μεταξά. Ο Κανελόπουλος, μην ξεχνάμε, παραμένει ιδιοκτήτης της... Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία από εκδήλωση της Εθνικής Νεολαίας, της Εθνικής Οργανώσεως Νεολαίας, της ΕΟΝ, Εθνική Οργάνωση Νέων, αν θυμάμαι καλά. Αρχαιοελληνικός ο χαιρετισμός, όπως βλέπουμε. Εν συντομία, όχι, δεν είναι αρχαιοελληνικός ο χαιρετισμός. Κάθε φασιστική οργάνωση σε κάθε χώρα λέει ότι είναι αρχαίος σλαβικός. Αρχαίος, δεν ξέρω γιατί. Αρχαίος γερμανικός, αρχαίος σλαβικός, αρχαίος ρωμαϊκός, οι φασίστες του Μουσολίνη. Όχι, δεν είναι, δεν υπάρχει κανένα ιστορικό στοιχείο, έτσι μια μικρή παρένθεση. Κάπου. Όταν ανέβει η εκπομπή θα βάλουμε και ένα βίντεο που είναι και ο Φράνκο που τον χαιρετάνε με τον ίδιο αρχαιοϊσπανικό χαιρετισμό στην Ισπανία. Και κατόπιν, αφού ξεπουλάει ο Κανελόπουλος, ας πούμε, κάνει τις δουλειές του με το Μεταξά, ο Ποδοσάκης ξεπουλάει το απόθεμά του σε όπλα με τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, τα μαζεύουν όλοι και την κάνουν στη Μέση Ανατολή μαζί με την εξόριστο, την αυτοεξόριστον ελληνική κυβέρνηση, την νόμιμον ελληνική κυβέρνηση που έκανε αντίσταση από το Κάιρο. Μεταπολεμικά, αφού τελειώνει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος,
η εθνική κυβέρνηση με την βοήθεια των συμμάχων αποκαθιστά την ηρεμία και την τάξη στη χώρα μετά τον σύμμορητο πόλεμο. Ιρωνικά αναφέρομαι στην καθιστική τότε άποψη. Τελειώνει λοιπόν ο εμφύλιος πόλεμος, η χώρα σε ερείπια και φυσικά πια τι είναι καλύτερο, ποιο πεδίο δράσης θα μπορούσε να είναι καλύτερο για έναν φιλόδοξο επιχειρηματία το να επιστρέψει στη χώρα και να χτίσει μια αυτοκρατορία. Αυτό ακριβώς έκανε ο Μποδωσάκης. Λοιπόν, ο Μποδωσάκης αποκτά λοιπόν την πλειοψηφία των μετοχών της ΑΕΧΕΠΛ, χημικών προϊόντων και λοιπά. Φυσικά για ένα κομμάτι ψωμί, γιατί η εταιρεία δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, έτσι, είναι άχρηστη ουσιαστικά. Και εισπράττει ενισχύσεις από τους Άγγλους, αρχικά από το σχέδιο Marshall, από τους Άγγλους αρχικά και από το σχέδιο Marshall αργότερα. Η λειτουργία της Πυρκάλ ξαναρχίζει το 1951 με την είσοδο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Έτσι. Και ανοίγουν οι δουλειές, παραγγελίες. Έτσι ο Μποδωσάκης δημιούργησε έτσι μια βιομηχανική αυτοκρατορία, κατέχοντας σχεδόν κάθε βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα. Χάλιβα, λοιπάσματα, μεταλλεία, οπλουργία, όλα πια, όλη η χημική βιομηχανία, βιομηχανία μετάλλου κτλ. Σχεδόν ανήκει στον Μποδωσάκη. Τα ορυχεία της Χαλκιδικής εξακολουθούν να λειτουργούν, παράγοντας κυρίως πρώτες ύλες για τις χημικές βιομηχανίες του Μποδωσάκη, αλλά και όπως είπαμε και παλιότερα, εξάγοντας συμπυκνώματα μεταλλευμάτων τα οποία πολλούνται στο εξωτερικό. Το Στρατόνι λειτουργούσε και ως λιμάνι της μεταλλεία Κασάνδρας. Δηλαδή έρχονταν εκεί οι μαούνες και φόρτωναν από τον γερανό φορτοεκφόρτωσης το συμπύκνωμα. Το συμπύκνωμα είναι αυτό που προκύπτει από την αρχική κατεργασία του ορυκτού. Το ορυκτό είναι η γη, το πέτρωμα που εξορίσσεται. Αυτό περνάει από μια αρχική επεξεργασία για να εμπλουτιστεί, δηλαδή να φύγει το πολύ χώμα και να μείνει το πιο πυκνό μετάλλευμα. Αυτό λέγεται συμπύκνωμα. Και αυτό μετά πηγαίνει στη μεταλλουργική διαδικασία για να βγει το μέταλλο. Τα συμπυκνώματα λοιπόν αυτά τα κατεργάζονταν τα εξορισσόμενα, ας πούμε, από τα ορυχεία, τα έκαναν συμπυκνώματα μεταλλευμάτων, όσα ήταν για ασίμι, χαλκό κτλ. Και άλλα μεταλλεύματα, αλλά επειδή δεν συνέφερε η μεταλλουργική τους κατεργασία στην Ελλάδα, τα έστελναν, τα αγόραζαν εταιρείες από το εξωτερικό και τα φόρτωναν από το Στρατόνι. Το Στρατόνι που αρχικά ήταν ένας προσωρινός οικισμός εργατών δίπλα στο εργοστάσιο εμπλουτισμού, το οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα, έχει πια γίνει τώρα με τα πολεμικά, δεκαετία του 50 δηλαδή, κανονική κοινότητα. Και όλες οι υποδομές του, και οι δρόμοι και το σχολείο και η εκκλησία και η ηλεκτροδότηση, ήταν από τα πρώτα χωρία που είχαν ηλεκτροδότηση, γιατί φυσικά η εταιρεία είχε εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής για τον εαυτό της. Όλες αυτές λοιπόν οι υποδομές του Στρατονίου έχουν φτιαχτεί από την εταιρεία και όλοι οι κάτοικοι του Στρατονίου δεν είναι παρά εργαζόμενοι στην εταιρεία. Το 1953 τώρα η ΑΕΧΕΠΛ ξεκίνησε την λειτουργία του μεταλλείου του Μαντέμ Λάκου. Κοντά στη Στρατονίκη, πιο ψηλά δηλαδή. Και το 1957 του μεταλλείου των Μαύρων Πετρών, με παραγωγή μεικτών θιούχων μεταλλευμάτων. Παράλληλα τώρα στην θέση του παλαιού πλυντηρίου στο Στρατόνι, κατασκευάζει εργοστάσιο εμπλουτισμού για την παραγωγή θιούχων συμπυκνωμάτων μολύβδου, ψευδαργύρου και σιδηροπυρίτη. Στη θέση της παλαιάς μονάδας εμπλουτισμού κατασκευάζονται δύο νέα εργοστάσια εμπλουτισμού και πάλι. Και φυσικά η... Τώρα τον εμπλουτισμό θα αναφέρουμε συνεχώς, έτσι απλά εμπλουτισμό, μιλάμε για εμπλουτισμό με χημικά και... Ναι, τότε γινόταν κάρτα με χημικά. Δεν. Ναι. Είχε δηλαδή τα χημικά έρεαν στη θάλασσα αφού ο βυθός. Η παραλία του Στρατονιού, το οποίο βλέπουμε στο background, αυτό που βλέπετε τώρα είναι μετά από θαλασσοταραχή και τα σχετικά. Είναι ανακατεμένος ο βυθός και έχουν σηκωθεί η λάσπη, η οποία είναι το ίζημα, το οποίο είναι η παραλία του Στρατονιού. Έτσι δεν έχει άμμο.
Έχει ίζημα από τη λειτουργία των μεταλλίων όλες αυτές τις δεκαετίες. Τον ένα αιώνα και πλέον. Τον συνεχεί έναν αιώνα λειτουργίας του εργοστασίου εκεί, εμπλουτισμού, το αρχικά πλυντήριο και μετά εργοστάσιο εμπλουτισμού στο Στρατόνι. Αυτό που το καφετί που βλέπετε, η χρυσαφιά έτσι, απόχρωση στη θάλασσα. Δεν χρυσάφι. Δεν είναι βέβαια χρυσάφι. Είναι το ίζημα, είναι η σκόνη με γεμάτη βαρέα μέταλλα από τα υπολείμματα, από το νερό που έφευγε από το εργοστάσιο εμπλουτισμού στην παραλία του Στρατονίου. Παράλληλα γίνονται και άλλες εξορίξεις. Υπάρχει και ένα εργοστάσιο, έτσι, το οποίο ένα εργοτάξιο μάλλον, που είχε στήσει ένας Άγγλος, ο Ιουλιανός Χάντερ, ο οποίος είχε πάρει από την ΑΕΧΕΠΛ, από την θυγατρική της ΑΕΧΕΠΛ, την μεταλλία Κασάνδρας, το δικαίωμα εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων μαγκανίου στην Πιάβιτσα. Είναι στα ορεινά χωριά των Μαντιμοχωρίων. Η μεταλλευτική δραστηριότητα του μαγκανίου εκφυλίζεται σταδιακά και πάβει οριστικά στα μέσα της δεκαετίας του 80. Από μινάρια του μεταλλίου του Χάντερ, το εργοστάσιο εμπλουτισμού και το αυλάκι του νερού που έτρεχε και εξέπλαινε, ας πούμε, το μετάλλευμα, καθώς και οι ανοιχτές εξκαφές εξόρυξης του μεταλλεύματος, βρίσκονται στη διαδρομή μεταξύ σταγύρων και νεοχωρίου. Το όνομα του ιδιοκτήτη έχει μείνει ως τοπονύμιο. Στην επόμενη εκπομπή θα έχουμε και υλικό, γιατί έχουμε περάσει από εκεί και το έχουμε τραβήξει βίντεο. Είναι παρατημένο πράγμα, ένα σκουριασμένο σιδερένιο εργοστάσιο εμπλουτισμού και τα ισορροί των υπολοιμάτων του εμπλουτισμού, της εξορίξης και του εμπλουτισμού. Ό,τι δηλαδή απομένει, οπουδήποτε γίνεται οποιαδήποτε εξόριξη. Βέβαια, διότι όταν πάψει η διαδικασία, όταν τελειώνει, ας πούμε, το μετάλλευμα. Κυρίσουν μια πτώχευση. Ναι, γιατί σου λέει, τελείωσε το μετάλλευμα. Πτώχευση. Ναι, το εντυπωσιακό είναι το τελείωσε το μετάλλευμα. Κάνε αυτό, ξέρει πότε θα τελειώσει το μετάλλευμα, γιατί δεν έκανε την αποκατάσταση εκ των προτέρων. Αλλά φυσικά είναι κοινή πρακτική εταιρική ευθύνη αυτή. Λοιπόν, το 1974 τώρα η ΧΕΠΛ εγκαταλείπει την εκμετάλλευση του κοιτάσματος σιδηροπυρίτη, του μεταλλίου του Μαντέμ Λάκου και περιορίζεται στην εκμετάλλευση των μεικτών θύουχων κοιτασμάτων της περιοχής. Το 1972 ξεκίνησε η πρώτη στη σύγχρονη φάση η πρώτη εκμετάλλευση θύουχου, αλλά χρυσοφόρου μεταλλεύματος της περιοχής. Χρυσοφόρου κοιτάσματος, εντός εισαγωγικού κοιτάσματος, της περιοχής. Επρόκειτο για τα θυούχα, για τα μεικτά θυούχα της Ολυμπιάδος. Το 1976 κατασκευάστηκε το εργοστάσιο εμπλουτισμού της Ολυμπιάδας για την παραγωγή συμπυκνωμάτων μολύβδου ψευδαργύρου και χρυσοφόρου αρσενοπυρίτη, το οποίο είναι πέτρωμα πυρίτη με περιεκτικότητα 12% σε αρσενικό. Το αρσενικό είναι δηλητήριο, δεν είναι απλά τοξικό, σκοτώνει. Από το 1985 αυτό το χρυσοφόρο συμπύκνωμα που προέκυπτε από τη λειτουργία του εργοστασίου εμπλουτισμού άρχισε να στοκάρεται σε υπαίθριους σωρούς για να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη για τη μονάδα χρυσού που είχε αρχίσει να παίρνει μορφή ως πρόγραμμα από τη ΜΕΤΒΑ. Η ΜΕΤΒΑ ήταν τα αρχικά της ΜΕΤΒΑ είναι μεταλλευτική εταιρεία Βορείου Αιγαίου. Ήταν μια θυγατρική της ΕΤΒΑ, της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης, η οποία είχε ως στόχο, είχε ιδρυθεί από τους ίδιους τραπεζίτες και από τις ίδιες τράπεζες, αλλά μετά πολεμικά πια, για να στηρίξει την βιομηχανική ανασυγκρότηση της χώρας. Και αυτός που έσπρωξε πολύ τις δραστηριότητες της ΕΤΒΑ και της θυγατρικής της ΜΕΤΒΑ, ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αρχικά και φυσικά η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η οποία ήρθε μετά το 1981. Είμαστε στο 1985, ο Ανδρέας Μεσουρανή έχει εκλεγεί δεύτερη φορά. Θα θυμάστε ίσως και τις διαφημίσεις «Έχεις λεφτά, κάντε ομόλογα ΕΤΒΑ».
είναι η μητρική εταιρεία της Μέτβα, και το κράτος, ή μάλλον ο Μποδοσάκης, ο γιος Μποδοσάκης πια, ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης, έχει ζητήσει τη μεσολάβηση από τους πολιτικούς και τραπεζικούς κύκλους με τους οποίους συνδέεται διαμέσου του πατρός του, όπως είπαμε με λεπτομέρειες, έτσι ένα επενδυτικό σχέδιο από την πλευρά του κράτους, γιατί ο ίδιος δεν διαθέτει αρκετούς πόρους ή ίσως δεν θέλει να διαθέσει αρκετούς πόρους, για να στηθεί μία μονάδα μεταλλουργίας χρυσού. Είναι ανιψιός γίνει... του Ποδοσάκη, έτσι. Ανιψιός δεν ήταν του... Είναι... Το γράφω, το γράφω. Ανιψιός, ναι, ναι, ανιψιός. Ναι, ανιψιός, συγγνώμη. Όχι γιος, ο Ποδοσάκης, ναι, ανιψιός. Η Μέτβα, λοιπόν, έρχεται να επενδύσει εκ μέρους του κράτους και να βοηθήσει τον φτωχό Ποδοσάκη στο να υλοποιήσει μεταλλουργία χρυσού στην Ολυμπιάδα. Αυτά τα σχέδια αντιμετωπίζουν αντιδράσεις από τους κατοίκους μέχρι το 1988. Και μια έτσι αντίδραση όχι από τους κατοίκους αλλά από την οργάνωση 17 Νοέμβρη, την 1η Μαρτίου του 1988 στις 8.30 το πρωί. Στο ψυχικό εκτελείται ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης Μποδοσάκης, γενικός διευθυντής τότε της εταιρείας λιπασμάτων και της Πυρκάλ. Δύο άντρες που επέβαιναν, τότε ανέφερε η αστυνομία, δύο άντρες που επέβαιναν σε μία μοτοσυκλέτα, τον τραυμάτισαν θανάσιμα, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, πυροβολώντας τον 5 φορές. Ο ίδιος έφερε πάντοτε μαζί του όπλο, δεν πρόλαβε να το χρησιμοποιήσει. Τραυματίστηκε θανάσιμα και εξέπνευσε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο υγεία όπου μεταφέρθηκε. Λοιπόν, την ευθύνη για την εκτέλεση του ανέλαβε με προκήρυξη της η οργάνωση 17 Νοέμβρη, έτσι ξεκινώντας με τη φράση «ένας δολοφόνος της εργατικής τάξης λιγότερος». Στην προκήρυξη γενικότερα γίνεται λόγος για την μόλυνση και ρύπανση από την δραστηριότητα έτσι, του Ποδοσάκη στο Κερατσίνι, την Νίκαια, το Πέραμα. Εκεί που δραστηριοποιούνταν δηλαδή η ανώνυμη εταιρεία, η ανώνυμη ελληνική εταιρεία χημικών προϊόντων και λιπασμάτων, που όπως αναφέρει προκάλεσε βλάβες στην υγεία των ασθενέστερων, των παιδιών, των ηλικιωμένων, των αρρώστων αλλά και όσων ήταν υγιείς, αναφέρει στην προκήρυξη. Μεταξύ άλλων αναφέρει ο κύριος Αλέξανδρος Αθανασιάδης Μποδοσάκης φόρεσε τη μάσκα του εξυγχρονιστή, τη μάσκα του οικολόγου και όλος ευαισθησία για την υγεία των κατοίκων και για το περιβάλλον βαφτίζει την επέκταση του εργοστασίου εξυγχρονισμό. Έτσι μια γνωστή πρακτική που βλέπουμε μέχρι και σήμερα να εμφανίζονται έτσι ως οικολόγοι. Πώς το είχε πει ο Στρατουδάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός? Μα εμείς θα σώσουμε το δάσος. Α, είπαν τέτοιο πράγμα. Δεν το είπε. Εμείς θα σώσουμε το περιβάλλον, γιατί αν δεν παρέμβουμε εμείς παρεμβαίνοντας, κόβοντας όλα τα δέντρα, θα το βοηθήσουμε να ανανεωθεί μετά. Θέλω να μπαίνουμε στον πειρασμό και αναφερόμαστε στο σήμερα, δηλαδή, γιατί παντού υπάρχουν. Υπάρχουν παραλληλισμοί. Παραλληλισμοί. Στην προκήρυξη, λοιπόν, στη συνέχεια, λέει η 17 Νοέμβρη. Επειδή όμως όλες οι κοροϊδίες έχουν και ένα όριο. Και επειδή είναι κωμικό και συνάμα εξοργιστικό ένας κοινικός και στιγνός καπιταλιστής σαν τον Αθανασιάδη Μποδοσάκη, που διευθύνει προσωπικά τα μεταλλεία στα ματαιμοχώρια τα τελευταία 20 χρόνια, να παρουσιάζεται σαν ανθρωπιστής και οικολόγος, θα θυμίσουμε συνοπτικά ορισμένα γεγονότα. Στα ματαιμοχώρια οι μεταλλορύχοι υποχρεώνονται να κατεβαίνουν στις υπόγειες στοές και να βγάζουν το μετάλλευμα χωρίς κανένα μέτρο προφύλαξης της υγείας τους, με αποτέλεσμα να αναπνέουν τη σκόνη του μεταλλεύματος. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή με τα όσα συνέβαιναν επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που εξαναγκάζονταν να κατεβαίνουν. Δεν είχε καμία διαφορά. Ήταν, και μην ξεχνάμε πόσοι πεθαίνουν ακόμα και σήμερα στη Λάρκο, έτσι, που, η οποία ανήκε στον Ποδοσάκη και. Λειτουργεί ακόμα με τις πρακτικές και με τα μέσα που λειτουργούσε και τα λοιπά, παρότι έχει κρατικοποιηθεί. Έτσι έπαθαν, συνεχίζει η προκήρυξη, πνευμονοκονίαση. Έγιναν χαλικομένοι. Εκατοντάδες μεταλλορύχοι έπαθαν πνευμονοκονίαση. Από αυτούς οι μισοί πέθαναν στα 5 πρώτα χρόνια σε ηλικία 30 έως 45 χρόνων. Οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στον αργό θάνατο με συντάξεις πείνας, όντας ανάπηροι αφού ανέπνεαν με δυσκολία. Μόνο σε δύο χωριά στη δεκαετία του 70 πέθαναν από την πνευμονοκονίαση 110 μεταλλορύχοι.
Και βάζει σε παρένθεση, συνεχίζει η προκήρυξη, ότι αναφέρεται στη δεκαετία του 70, γιατί τα παραπάνω στοιχεία, όπως αν τα αναφέρει, προκύψαν από έρευνες γιατρών που έγιναν τότε και δεν υπάρχουν στοιχεία για θανάτους που υπήρξαν ασφαλώς και μετά. Δηλαδή, ακόμα και μέχρι σήμερα, έτσι, δεν μπορούμε να έχουμε ένα σαφή αριθμό για τους θανάτους που προκλήθηκαν από την μεταλλευτική δραστηριότητα και γενικότερα την δραστηριότητα της. Αλλά αν περάσεις από τα νεκροταφεία των μαντεμοχωρίων, θα πάρεις μια εικόνα από τις ηλικίες, θα καταλάβεις ποιο είναι το αποτέλεσμα των μεταλλείων στην υγεία των εργαζομένων. Και όχι μόνο, ίσως. Ένα άλλο στοιχείο που βάζει στην προκήρυξή της 17 Νοέμβρη είναι ότι συνολικά τη δεκαετία του 70 ο όμιλος Μποδοσάκη Αθανασιάδη στα βιομηχανικά του κάτεργα δολοφόνησε πάνω από 200 εργάτες και σακάτεψε πάνω από 2.000. Κατά συνέπεια, λέει η προκήρυξη της 17 Νοέμβρη, η κοινική προσπάθεια του Αθανασιάδη Μποδοσάκη να παρουσιαστεί σαν οικολόγος ουμανιστής μόνο γέλια θα προκαλούσε αν δεν θύμιζε την τραγική και μακάβρια παραπάνω πραγματικότητα. Αποφασίσαμε λοιπόν να εκτελέσουμε τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη Μποδοσάκη. Σαν κύριος μέτοχος σήμερα, αλλά και σαν κύριος υπεύθυνος της διοίκησης του ομίλου τουλάχιστον τελευταία 20ετία, είναι υπεύθυνος για όλα τα παραπάνω εγκλήματα ενάντια στην εργατική τάξη. Είναι υπεύθυνος για όλες τις απάτες του ομίλου ενάντια στη χώρα. Ο Αθανασιάδης Μποδοσάκης είναι το κλασικό υπόδειγμα του καπιταλιστή της Λούμπεν μεγαλοαστικής τάξης. Το αναφέρει έτσι, είναι συντομία ΛΜΑΤ κιόλας. Μεσαιωνικού τύπου εκμετάλλευση, αδιαφορία για την υγεία των εργατών και για το περιβάλλον, σακάτεμά τους, καταστροφή και μόλυνση του περιβάλλοντος. Ψηλά κέρδη, χαμηλή μισθή. Χαμηλή παραγωγικότητα, απουσία επενδύσεων εξυγχρονισμού και ανανέωσης κεφαλαιοχικού εξοπλισμού. Χρέη, απάτες, παράλληλη χρεοκοπία και τυπική εγκατάλειψη ορισμένων επιχειρήσεων και συνέχιση της εκμετάλλευσης άλλων. Με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να είναι ένας από τους σημαντικότερους ομίλους της Λούμπεν μεγαλοαστικής τάξης. Λοιπόν, αυτά αναφέρει. Αυτό δεν κλείνει, αλλά αυτό είναι το απόσπασμα από την. Ναι, είναι μια ολόκληρη ανάλυση και σχετικά με τα όσα συνέβαιναν την εποχή και όχι μόνο και γενικότερα για τη δραστηριότητα, για τη δραστηριότητα της Χέπλ σχετικά έτσι με σε ό,τι αφορά το εργασιακό κομμάτι και σε ό,τι αφορά το κομμάτι της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Ναι. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Είναι πάντως όπως παρουσιαζόταν ακριβώς την παρατήρηση που κάναμε που είπαμε ότι είχε πει ο Στρατουδάκης ότι μα εμείς πάμε να σώσουμε το δάσος γιατί ανανεώνεται χάρη στη δραστηριότητά μας. Mm-hmm. Το είχε πει και ο Πάχτας, το λέει ένας από τους παρακολουθούντες στο chat. Μέχρι εδώ για σήμερα είμαστε στην, τελειώσαμε με την ΑΕΧΕΠΛ η οποία μετά από αυτά, μετά και τη δολοφονία του Μποδοσάκη του δεύτερου, περνάει πια στη φάση της πτώχευσης, η ΜΕΤΒΑ αποτυγχάνει στο σκοπό της να στήσει μεταλλεία χρυσού, να στήσει μεταλλουργία χρυσού στην Χαλκιδική. Έρχεται και το 1989, χάνει και ο Ανδρέας την εξουσία και γενικώς είμαστε σε μια κατάσταση που τα πάντα παγώνουν όσον αφορά την εξέλιξη ή την επέκταση της μεταλλουργίας στην Χαλκιδική. Στην επόμενη εκπομπή, την επόμενη Τρίτη, η οποία ευελπιστούμε ότι θα είναι έτοιμη από το Σαββατοκύριακο ήδη και θα παίξει στην ώρα της, στις 10 το βράδυ της επόμενης Τρίτης. Ναι. Πώς? Σταμάτα τις μπηχτές, λέω, ναι. Δεν είπα τίποτα. Ναι, ναι. Και εγώ φταίω. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ήταν η πρώτη εκπομπή σήμερα. Η επόμενη θα έχει έτσι και περισσότερο υλικό από βίντεο, έτσι να μην βλέπετε συνέχεια τις μούρες μας και να μιλάμε. Και η σημερινή εκπομπή θα ανέβει μαζί με την επόμενη σε ένα, ας πούμε, web ντοκιμαντέρ για τα μεταλλεία. Γιατί είναι πολύ σημαντικό έτσι να συγκεντρωθεί όλη αυτή η πληροφορία και να. Όχι μόνο για την λειτουργία των ίδιων των μεταλλείων, αλλά και για τους ιστορικούς παράγοντες γύρω από το πώς επεκτείνονται ή πώς αποφασίζεται να επεκταθούν αυτές οι λειτουργίες. Και φυσικά να πούμε ότι οποιοδήποτε επιθυμεί μπορεί να συνεισφέρει στη συγκέντρωση υλικού για την επόμενη εκπομπή. Υπάρχει στην ομάδα, ναι, στην ομάδα Anti-Spin, στην κοινότητα του Omnia. Αν υπάρχει δηλαδή κάτι σε υλικό το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμο, ιδιαίτερα σημαντικό να συμπεριληφθεί, ευχαρίστως να το ποστάρετε στην ομάδα της εκπομπής. Αυτά για σήμερα. Μαζί θα είμαστε την επόμενη Τρίτη στις 10 το βράδυ.
Καλό βράδυ. Γεια και χαρά.